τίτλος «Κάπτο Βάκουι, αδράχνοντας το κενό» είναι ένας ευθύς υπαινιγμός στο horror vacui, στον τρόμο του κενού. Constantino is an artist who is very willing to take risks and to fail also. So his work is not about, you know, thinking for a long time and creating the masterpiece, but about having an idea and trying to implement the idea and see where that leads him. Όλη αυτή η δουλειά είναι, αποτελεί μια αυτοσχέδια απόπειρα αντιμετώπισης αυτού που ονομάζουμε κοινή έννοια, κατεστημένη έννοια του ορθού. Αυτή η κατεστημένη έννοια του ορθού που αποκλεί κάθε τι λανθάνω. Την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι κάτι το οποίο ριζώνει πάρα πολύ βαθιά στην ανθρώπινη συνθήκη, κάτι που με ενδιαφέρει εμένα, κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. He uses a lot different elements, like graphic elements, very painterly zones, which are kind of juxtaposed, and also very often he works in layers. So you can see there's a lot of overpainting, there's always a longer process until the painting eventually is finished. So you can look at all his works on a very basic level, as portraits of the creative process itself. Είμαστε πάρα πολύ βαθιά μέσα σε αυτή τη σύγχυση, γιατί η χρήση που γίνεται της γλώσσας είναι εργαλειακή. Είναι σαν να περιμένεις η γλώσσα να κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορείς εσύ ο ίδιος. Και ταυτόχρονα να τις προσδίδεις ιδιότητες τις οποίες δεν κατέχει. Όπως για παράδειγμα, ένα σφυρί ή ένας κανόνας δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός, έτσι και η γλώσσα δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Τρομάζουμε όμως στο ενδεχόμενο η γλώσσα να μας βλάψει. Αυτή είναι η σχέση μας με τη ζωή κυρίως. Η γλώσσα έρχεται να εμπλουτίσει κάποια πράγματα και έρχεται να φτωχύνει κάποια άλλα. Η γλώσσα, πώς να το πω διαφορετικά, η γλώσσα είναι το πρόβλημα, δεν είναι η λύση. Είναι σαν την ανάγκη σου να εγκαταλείψεις το νησί, γνωρίζοντας ότι δεν θα πας μακριά, όποια σχέδια, όσο καλή και να είναι αυτή. But there's also, just to emphasize that, to me, a rather deep and existential and kind of philosophically charged examination of our human condition, which is really underneath everything that Constantino does, which always includes the possibility of failure and of error and so it maybe promotes or at least provides the possibility to judge error and failure and misunderstandings not as something necessarily negative but as something that may help us to go a step further or to start think a little different about what we seemingly already know.
Το λάθος δημιουργεί εκ των πραγμάτων τη δική του πραγματικότητα, όποια και να είναι αυτή.